Έλα, μα τώρα, τώρα κατηγορούν για την ακρίβεια και τον Δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη για κρέμη μάμουρου. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Διότι το ψωμί του λαού, η τιμή του ψωμιού του λαού αυξήθηκε κατά 60% από 5 στι 8 λίρες. Το φθηνό ψωμί. Από την άλλη όμως. Κάτσε ρε Μανώλη, αυτό υποτίθεται ότι το κράταγαν φθηνό για να το παίρνει ο φτωχό. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Το Δήμο ω ένα όριο, όπω καταλαβαίνουμε, βγαίνει. Τα κόστη αυξήθηκαν πάρα πολύ. Όπω όμω. Αυτό θα επηρεάσει και τον ελληνικό τουρισμό αν επιβληθεί. Γι' αυτό και εγώ, ό,τι θέμα λέμε, έχει μια συνέχεια. Ναι, βέβαια. Η τουρκική κυβέρνηση έχει ένα τέλος μικρό. Περίπου στα 7-8 ευρώ είναι για έξοδο στο εξωτερικό. Κάθε φορά που βγαίνει ένας Τούρκος πολίτης, πληρώνει κάπου στα 7 ευρώ κρατικά ένα φόρο. Ναι. Παράτσι. Ναι. Θα ανέβει αυτό. Μάλλον ή στα 60 ή στα 100 ευρώ. Τι λες. Ή 60 ή 100. Ναι. Τι λες, θα Μανώλη. Δεκαπλασιάσει την τιμή του, λένε, ή θα την. Αυτό θα λέγεται ληστεία, ρε Μανώλη. Περισσότερο. Δεν είναι φόρος αυτό. Χαράτσι. Υπάρχει η λέξη χαράτσι στα τουρκικά. Ναι, ναι. Τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωση χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, το χαράτσι. Ναι. Λένε χαράτσι είναι αυτό, τι γίνεται. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και τον ελληνικό τουρισμό. Προσέξτε, ένα τουρκικό πόλη για να φύγει. 60 με 100 ευρώ για να φύγει. Μόνο για να μετακινηθεί. Τι λες τώρα. Βάλε και τη βίζα. Και 120 ευρώ. Και πρόσεξε, κάθε φορά που φεύγει, κάθε φορά που πάει στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι τρομερό πάντως αυτό, Μανώλη. Αυτό είναι φόρια, απίστευτη. Για πάμε να το δούμε. 4 günlük bayram tatili sona erdi ve bir zam haberi daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden halk ekmeğe %60 zam yapıldı. %60 gelen zam halk ekmeğe. 250 gramlık ekmeğin fiyatı yapılan zamla beraber yani %60'lık zamla birlikte 5 liradan 8 liraya yükselmiş oldu. 2 liraya kadar düşmüş oldu. Bu da elbette yine vatandaşlar tarafından olumsuz karşılandığını belirtmiş olalım. Diğer fiyatlara bakacak olursak... Onlardan bir tanesi değerli izleyiciler, yurt dışına çıkış harcına getirilmesi planlanan devasa zam. Öyle böyle değil. 10 katı bir zamdan bahsediyoruz. Özellikle yurt dışına çıkış harcının 150 TL'den 1,5, 1500 liraya ya da 3000'e kadar çıkarmanın planlanması, ÖTV vergisi, ÖTV'ye gelecek olan zam, motorine beklenen ve geri çekilen zam, hatta garsonların aldığı bahşişten bile %10 vergi almaya niyetlenmek, bütün bunların hepsi. Εδώ θα πέσει ξύλο, δεν είναι αστεία πράγματα αυτό. Κοίταξε η κατάσταση. Γιατί 10% φόρο στο φιλοδόρημα. Το φιλοδόρημα του Σέβιν, στον φτωχό άνθρωπο δηλαδή. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Που δουλεύει. Αυτό οι άνθρωποι είναι για δούνο του. Ναι. Είναι για μνημόνια. Ό,τι περάσαμε εμείς κανονικά για μνημόνια, πολλά μνημογένα, όταν υπάρχει πληροφορία, η διαρροή, επίτηδες ενδεχομένως, ότι θα φορολογηθεί και το φιλοδόρημα του σερβιτόρου. Ακριβώς. Αυτό έλεγε, 10% φόρο στο φιλοδόρημα. Αυτό είναι θεσμοθετημένο, Μανώλη, συγκεκριμένο το φιλοδόρημα. Μην μας ακούσουν και παίρνουν και πάρουν ιδέες. Όχι, πώς θα φορολογηθεί αυτό, με συγχωρείς. Εμείς πάντα λέμε μειώσεις φόρων, αμάν. Ναι, αλλά πώς θεσμοθετημένο μπορεί να είναι. Αν είναι, ρε παιδί μου, 5-10% πάνω στην τιμή, το ξέρεις πόσο είναι. Άρα το φορολογείς. Θεωρείς ότι είναι έτσι. Δεν το δίνουν όλοι. Καλά, όχι, το δίνουν όλοι. Άρα μπορεί να φορολογηθεί. Όταν είναι θεσμοθετημένο, το δίνουν. Και μάλιστα στις παρέες προτιμήσεις, αν τολμήσεις, μην το δω. Ναι, δεν μπορείς να το δω. Μην μπαίνεις σε λεπτομέρειες και πάρουν ιδέες. Άσε, καλά, σου άσε λεπτομέρειες. Σωστά, σωστά. Σημασία και ο τίτλος, αν γράψεις. Φέρε το πίσω, Παντώνη. Φορολογείται το φιλοδόρημα, τελείως. Εμείς είμαστε μειώσεις φόρων, δωρεάν εισιτήρια στις γιορτές και τέτοια. Αυτά υποστηρίζουμε. Αυτά πρέπει να ακούμε εμείς. Στους φόρους. Μην δίνεις ιδέες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.